Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ψυγιάκι έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τα τρόφιμά μας όταν υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή βρισκόμαστε σε κάποια περιοχή όπου δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ψυγιάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις επιβίωσης και αυτάρκειες. Πάμε να το δούμε. Για την κατασκευή του θα χρειαστούμε 2 πύληνες γλάστρες διαφορετικού μεγέθους, μία μεγαλύτερη και μία μικρότερη. Η μικρότερη θα πρέπει να χωράει μέσα στη μεγαλύτερη και να αφήνει μεταξύ τους μία απόσταση μερικών εκατοστών. Επίσης θα χρειαστούμε χώμα και μερικές πετσέτες και λίγο νερό. Το σημαντικό είναι ότι τα υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή του μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα βρούμε μέσα στο σπίτι μας. Όσο μεγαλύτερη είναι η γλάστρα, τόσο περισσότερα τρόφιμα θα χωράει. Αν δεν έχουμε μεγάλη γλάστρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές μικρές. Επίσης, για χώμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό που υπάρχει ήδη μέσα στις γλάστρες για τα λουλούδια. Ας ξεκινήσουμε. Αν οι γλάστρες έχουν τρύπες μέσα, καλύπτετες με λίγη ταινία. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Για αρχή θα ρίξουμε το χώμα μας μέσα στη γλάστρα μέχρι η μικρή γλάστρα να έρθει στο ίδιο ύψος με τη μεγαλύτερη και να δημιουργήσουμε το πρώτο στρώμα μόνος της. Τώρα νομίζω είμαστε εντάξει. Βάζουμε ακριβώς στο κέντρο. Τώρα θα γεμίσουμε το κενό γύρω γύρω με χώμα ώστε να φτιάξουμε τη μόνωσή μας. Μόλις γεμίσουμε και με χώμα το κενό ανάμεσα στις δύο γλάστρες, πρέπει να το γεμίσουμε με νερό. Πρέπει να ρίξουμε νερό στο χώμα μέχρι να αρχίσει να το κρατάει το νερό. Τώρα νομίζω είναι εντάξει, δεν πίνει άλλο νερό, το κρατάει. Και τώρα
στο χείλος θα τοποθετήσουμε τις πετσέτες. Τις οποίες επίσης θα μου σκέψουν. Τώρα θα χρειαστούμε μια μεγάλη πετσέτα για να καλύψουμε όλο μας το ψυγιάκι. Αν έχουμε κάποιο καπάκι μπορούμε επίσης να το χρησιμοποιήσουμε. Το ψυγιάκι μας σε αυτό το σημείο είναι έτοιμο. Θα πρέπει να το αφήσουμε σε ένα σκιερό μέρος να κρυώσει. Αυτή τη στιγμή η εξωτερική θερμοκρασία είναι 22,3 βαθμούς Κελσίου. Θα αφήσω το θερμόμετρο μέσα στο ψυγιάκι και θα επιστρέψουμε περίπου σε μία ώρα να δούμε τι θερμοκρασία θα έχει. Μέχρι να περάσει η μία ώρα, πάμε να δούμε ένα χρήσιμο κολπάκι. Τα τρόφιμα που βρίσκονται στην κατάψυξή μας, αν ξεπαγώσουν και στη συνέχεια ξαναπαγώσουν, είναι πολύ πιθανό να λιωθούν και να μην είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Αν υπάρξει μία διακοπή ρεύματος για αρκετές ώρες, θα ξεπαγώσει τα τρόφιμά μας. Όταν επανέλθει, θα τα ξαναπαγώσει. Αυτή η διαδικασία θα τα αλλοιώσει. Αν εμείς απουσιάζουμε από το σπίτι μας και θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ένας πολύ εύκολος τρόπος είναι να πάρουμε ένα μπουκαλάκι νερό, να το γεμίσουμε περίπου μέχρι τη μέση νερό. Να το βάλουμε στην κατάψυξή μας μέχρι να γίνει πάγος. Όταν το νερό παγώσει, το ξανατοποθετούμε μέσα στην κατάψυξή μας και το αφήνουμε μόνιμα εκεί, ώστε να μπορούμε να το ελέγξουμε ανά πάσα στιγμή. Το τοποθετούμε όμως από την ανάποδη πλευρά, ώστε το παγωμένο νερό να είναι στο πάνω μέρος του μπουκόλιου. Αν στον έλεγχο που κάνουμε βρούμε το παγωμένο νερό να έχει κατέβει στο κάτω μέρος του μπουκαλιού και ξανά έχει παγώσει, σημαίνει ότι το ψυγείο μας ξεπάγωσε και ξαναπάγωσε, που σημαίνει ότι τα τρόφιμά μας έχουν αλλοιωθεί. Έχει περάσει περίπου μια μισή ώρα. Και το θερμόμετρό μας λέει 12 βαθμούς. 10 βαθμούς κάτω σε περίπου μια μισή ώρα. Νομίζω ότι είναι καλή απόδοση. Έτσι μπορούμε να τοποθετήσουμε μέσα τα φρούτα, τα λαχανικά μας και να τα διατηρήσουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν φίλοι μου, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Νομίζω μετά την παρακολούθησή του
Αν κοιτάξατε γύρω στο χώρο του σπιτιού σας για να βρείτε κλάστρες οι οποίες μπορούν να κατασκευάσουν το σημερινό ψυγιάκι που είδαμε, τότε νομίζω σας άρεσε το βίντεο και ελπίζω σε αυτό. Το επόμενο βίντεο που θα δούμε στα ελληνικά θα είναι το ρευωτικό μου σακίδιο με χρήσιμες πληροφορίες για αυτό και τον εξοπλισμό του. Και το επόμενο που θα γίνει στα αγγλικά θα είναι ένα λουράκι ασφαλείας για τα μαχαίρια λαιμού. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και την κατανόησή σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.